πολιτική αντιπολίτευση η κυρία Ιδρεύα. Αυτό χρειαζόμαστε. Να ξεχάσει λίγο την καρέκλα της Δημάρχου, γιατί αυτό θυμάται και θυμώνει και κάνει λάθη, και να κοιτάξει να κάνει επικοδομητική αντιπολίτευση, γιατί χρειάζεται ο τόπος. Τι χρειάζεται. Να πάμε και στο χτηματολόγιο. Πάμε, πάμε Διονύση. Χτηματολόγιο. Πρέπει να το καταλάβουν εκεί και ο Σκυρανάκης, ο υπουργός, ας το καταλάβει. Υπάρχει θέμα στα Ιόνια νησιά. Η Λευκάδα διαμαρτύρεται. Η Κέρκυρα διαμαρτύρονται. Θα μου πεις, διαμαρτύρεται ο Γιάννης ο Κοντός. Μάλιστα. Και το επιμελητήριο διαμαρτύρεται. Όλοι διαμαρτύρονται. Εγώ περιμένω τον κύριο Γκίκα. Σε αυτό το tour που κάνει σε όλες τις, σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, να ασχοληθεί για αυτό το θέμα, να το πάρει πάνω του και να ζητήσει παράταση 6 μήνες. Ο κύριος Ζήκας πρέπει να ζητήσει παράταση 6 μήνες για να γλιτώσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κύριος Ζήκας, που είναι υφυπουργός τώρα, λίγο ας κόψει να πει κάτι, ότι θα αφιερώσω χρόνο για να γίνει αυτό. Να πείσει τον κύριο Κυρανάκη ότι δεν γίνεται. Πάμε για παράταση. Τέλος. Θα ακούσουμε τον Γιάννη τον Κοντό, τον πρόεδρο του Λειτουργικού Συλλόγου Κέρκυρας. Μπράβο του, μπράβο του. Εγώ οφείλω να το πω δημόσια. Καθαρή φωνή. Διεκδική. Θα τον ακούσουμε. Τα παράπονα του κόσμου είναι λογικά. Ως δικηγορικός σύλλογος έχουμε ενεργήσει ήδη, το γνωρίζετε. Θα κάνουμε και μία σειρά επαφών με τους βουλευτές Κέρκυρας για να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Υπάρχουν 2 ζητήματα, το έχω ξαναπεί. Το ένα είναι του λειτουργούντος θυματολογίου, που αφορά τις θυματολογικές διορθώσεις και λύγει και αυτό 30 του μήνα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα περάσουν όλα τα κίνητα αυτά στο ελληνικό δημόσιο. Ερωτηματικό, τι να τα κάνει. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα άτοπο, σε ένα λαβύρινθο. Σκέφτονται, από ό,τι πληροφορούμαστε, να περάσουν άμεσα μία διάταξη περί μαχητού τεκμηρίου. Δηλαδή και μετά την προθεσμία αυτή, κάποιος να μπορεί μαχητά να εγείρει μία αγωγή που έχει λανθασμένα αποτυπωμένο το ακίνητό του ως αγνός ιδιοκτήτη, για παράδειγμα, και να μπορέσει να διεκδικήσει το ακίνητο αυτό ως δική του ιδιοκτησία έναντι του ελληνικού δημοσίου. Θετικό. Χρειάζεται όμως και μία αναπνοή χρονική, χρειάζεται μία παράταση. Πρέπει η κυβέρνηση να ξεκολλήσει λίγο από αυτή την αιμονή. Δεύτερο θέμα, χρηματογράφηση, ακόμη πιο σοβαρό. Δηλαδή, η χρηματογράφηση που διενεργείται σήμερα. Η Κέρκυρα δικήθηκε, το έχουμε πει επανειλημμένως, διότι μπήκε τελευταία μέσα στο 2024 να κάνει χρηματογράφηση. Και δυστυχώς όλο αυτό πρέπει να τελειώσει μέσα στο 2024, πράγμα διανόητο. Το ποσοστό που έχει διενεργηθεί μέχρι τώρα είναι κάτω του 20%. Τι έργο θα είναι αυτό το οποίο θα παραδοθεί? Το έχουμε πει επανειλημμένως, δεν πρέπει να νομοθετούμε με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να νομοθετούμε με βάση τη λογική και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι όλα τα κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης και το τι περιμένουμε. Να παραδοθεί ένα σωστό έργο. Εάν δεν παραδοθεί σωστό έργο, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό πασχίζουμε και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος, γι' αυτό τα επισημαίνουμε, γι' αυτό επιμένουμε. Και αφού ακούσαμε όμως τον κύριο Γιάννη Κοντό, να σου πω ότι έγινε σήμερα και μία σύσκεψη στην περιφέρεια. Την προκάλεσε ο Περιφερειάρχης με το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, για να δει και ο ίδιος τι ακριβώς γίνεται. Είναι και μηχανικός ο κ. Τρεπεκλής. Καταλαβαίνεις ότι ζουν όλοι